Σε συνεχή επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις πλημμύρες, καθώς ήδη οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου προκάλεσαν προβλήματα όπως στην περιοχή της Ευκαρπίας, της Νικόπολης και του Ωραιοκάστρου. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν, είναι των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την θωράκιση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και βεβαίως είναι και τα υπόλοιπα ρέματα που ήταν αρμοδιότητας των Δήμων που από πέρσι το 18 τον Ιούνιο έφυγαν και ήρθαν στην περιφέρεια χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε αν είναι οριοθετημένα, δεν είναι οριοθετημένα, ποια είναι τα ρέματα, ποια είναι τα χρήματα, πώς θα κάνουμε τις παρεμβάσεις. Το μέλλον των συμβασιούχων του προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, Σωτήρης Αυραμόπουλος. Εμείς κρίνουμε τέλος πάντων ότι λόγω της βαρύτητας, της σοβαρότητας και το γεγονός ότι είναι ένα έκτακτο θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί και σήμερα εκτός ημιμησίας διάθεσης. Αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από το Προεδρείο για ενημέρωση προς όλους. Την πρώτη στιγμή κινητοποιηθήκαμε επίσης, διότι πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι συνέβαλαν, βοήθησαν εξαιρετικά τη διοίκηση και τη λειτουργία της περιφέρειας της Μακεδονίας κατά τους προηγούμενους μήνες και το αίτημά μας προς την κυβέρνηση είναι προφανές και λέει ξεκάθαρα ότι εμείς επιθυμούμε τη συνέχιση της απασχόλησης των ανθρώπων αυτών. Κάτω σίγουρα κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ομοιρή αυτών των ανθρώπων και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παρήχανε είτε είχαν είτε δεν είχαν τα τεχνογνωσία πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε κάθε φορέα που τοποθετήθηκαν. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, και με δικιά σας πρωτοβουλία να έρθει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και να καλεστούν οι εργαζόμενοι που έχουν μία επιτροπή, πρώτον, οι συμβασιούχοι δηλαδή, δεύτερον, να καλεστούν και το Σωματείο των Εργαζόμενων αλλά και η Ομοσπονδία των Εργαζόμενων της Περιφέρειας και να γίνει μια σοβαρή και ουσιαστική κουβέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης της Αντιπολίτευσης του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου, Πολίτες Μπροστά, Νόβη Παυλίδου, πρότεινε ο κ. Τζιτζικώστας ως υποψήφια για το αξίωμα του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης της περιφέρειας. Εμείς ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως παράταξη αλληλεγγύη, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τους περιφερειακούς μας συμβούλους, θα ζητήσουμε να υποβάλει την υποψηφιότητά της για τη θέση του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέχρι πρότινος επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Νιώβη Παυλίδου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας, καθώς και της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.